Την έναρξη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητα Δήμου Χαλκιδόνα, που λειτουργεί στο ΚΑΠΗ Κουφαλίων, κήρυξαν οι Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκη Βούλα Πατουλίδου και ο Δήμαρχο Χαλκιδόνα Γιάννη Τσουκνιδά σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε χθε. Το Κέντρο Κοινότητα Δήμου Χαλκιδόνα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ τη Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία με 112.320 ευρώ και αποτελεί μία από τι πλέον σύγχρονε κοινωνικέ δομέ στην περιοχή που σχεδιάστηκε να λειτουργεί συμπληρωματικά με τι κοινωνικέ υπηρεσίε του τοπικού Δήμου. Δικαιούχο του έργου είναι η διαδημοτική επιχείρηση Δυτική Υπέ Θεσσαλονίκης Νεφέλη. Για τα επόμενα 3 χρόνια, ένας κοινωνικός λειτουργός και ένας ψυχολόγος θα παρέχουν υπηρεσίες στους δημότες της περιοχής, όπως συμβουλευτικής υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες για την κοινωνική ένταξη και την ανέβρεση εργασίας, ψυχολογικής υποστήριξης σε πολίτες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, ενημέρωση και πληροφόρηση για θέματα υγείας, ανάπτυξη δράσεων για τα παιδιά και την ενεργοποίηση του εθελοντισμού για την ανάληψη πρωτοβουλειών για κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα. Εγκρίθηκε από το ΕΣΠΑ το Κέντρο Κοινότητας, το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα. Το κοινωνικό παντοπολείο, το κοινωνικό φαρμακείο, τα οποία θα εγκαινιάσουμε το Σεπτέμβριο στον Άγιο Αθανάσιο και τη Χαλκιδόνα αντίστοιχα. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η χρηματοδότηση μιας κινητής μονάδας υγείας για δωρεάν εξετάσεις σε δημότες μας με δυσκολίες από το Λουδία μέχρι το Ξηροχώρι και από το Κουφάλια μέχρι το Άδενδρο, η οποία θα είναι έτοιμη τη νέα χρονιά. Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλκιδόνας θα αναπτύξει δράσεις σε 3 άξονες: την υποδοχή, ενημέρωση και υποστήριξη των πολιτών, δικαιούχοι προγραμμάτων συγκέντρωσης δικαιολογητικών, αιτήσεις συμμετοχή κλπ., με έμφαση το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, την συνεργασία με υπηρεσίες και δομές, υποστήριξη στις δημοτικές υπηρεσίες για προγράμματα και δράσεις και την παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στην βελτίωση του βιωτικού επίπεδου και την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων, συμβουλευτική ψυχοκοινωνική στήριξη σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες όπως Ρωμά, άτομα με αναπηρία, μακροχρόνιοι άνεργους, οικογένειες σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Λοιπόν, η αλληλεγγύη δεν είναι απλά μόνο όνομα, αλλά είναι και αλληλέγγυη σε τέτοιου είδους δράσεις και σχεδόν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, βλέπετε, αναφέρθηκε προηγουμένως η Βίκη στον Παπά, στον Τσελώνη, στην κυρία Βυσμινά, στον Χάρη τον Αϊδονόπουλο που ήρθε, στον κύριο Γιουτίκα, ποιον άλλον ξεχνάω, δεν ξεχνάω κανέναν. Είχε ένα συγκεκριμένο σκοπό. Αν μπορεί να λύσει προβλήματα, θα μου πείτε. Ναι, ζούμε μέσα σε μία περίοδο μεγάλη, φτώχειας, όπου τι είναι εκείνο που θα πρέπει να κάνουμε, γιατί κάλλιστα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι τα κέντρα κοινότητας όπου ευπαθείς ομάδες μπορούν, άνεργοι να μπουν, θα μπορούν να βρουν μία δυνατότητα για να αναπνεύσουν και είναι αυτό η λύση των προβλημάτων. Όχι. Σίγουρα δεν είναι η λύση των προβλημάτων, αλλά τουλάχιστον ώστε να ανακάμψουμε, να μπορέσουμε να αντέξουμε. Στην τελετή έναρξη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητα Δήμου Χαλκιδόνα παρέστησαν επίση οι Αντιπεριφερειάρχε Δημόσια Υγεία και Αλληλεγγύη Γερακίνα Μπισμπινά, Ανάπτυξη και Περιβάλλοντο Κώστα Γιουτίκα και Αγροτική Οικονομία Φάνη Παπά. Ο Συντονιστή Κοινωνική Συνοχή Χάρη Αϊδονόπουλο και ο Εντεταλμένο Σύμβουλο Γεωργία, την Ιατρική και Αλληλεγγύη Γιώργο Σταλόνη, Αντιδήμαρχη και Δημοτική Σύμβουλη του Δήμου Χαλκιδόνα.